χαρούμενο θα λέγαμε και αισιόδοξο. Και είναι ο κύριος Περλαντίδης Βασίλης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, για όσοι παλιότερους τον γνωρίζουν. Λοιπόν, στα ερωτοχώρια όσοι πάνε και τον αναζητήσουν, θα καταλάβουν και θα ακούσουν πάρα πολλά. Λοιπόν, από το 2009, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άρχισε η περιπέτεια του κυρίου Περλαντίδη. Λοιπόν, μας την περιγράφει εδώ, μας την ξετυλίγει, λοιπόν. Και ακούστε λίγο, γιατί ποτέ μην πεις ποτέ. Και να πω και κάτι αγγελική. Αυτό το λέω σε εσένα. Για πες μου. Συμβόλαιο με τον Θεό δεν έκανε κανένα. Α, όχι βέβαια. Εννοείται. Λοιπόν, ωραία. Και επειδή συμβόλαιο κανένα δεν έκανε με τον Θεό, αλλά τώρα όμως να μιλήσουμε για κάτι άλλο διαφορετικό. Δυσκολεύει λίγο να πω ότι μας ακούνε κάτω στο Νάσιο, εκεί πέρα στην Αθήνα. Την καλημέρα μας να πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Όσοι μας ακούτε, δεν ξέρω πώς μας ακούτε, ακουστικά φορέστε από τα κινητά για να μας ακούσετε καλύτερα. www.ενημέρωση922.gr στην ιστοσελίδα μας, www.epavlaradio.gr. Κλικάρετε στο μπλεσιματάκι και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ανέφερε στο Νάσιο τώρα, το Νάσιο κοινή περιέργεια. Γιατί μιλήσαμε για λατοχώρη, πιερίε, εμπειρία κλπ. Και τώρα πάμε στο Νάσιο. Ωραία, για να λύσουμε λοιπόν την απορία. Να λύσουμε την απορία. Με τον κύριο Περλαντίδη να πω ότι είμαστε φίλοι. Ξεκινώντας, επειδή ξεκινήσατε το Νάσιο, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του Νασίου και βέβαια σε όλο το. Σε όλο το team, πραγματικά του νοσοκόμου, του τραυματιοφορείς και τα λοιπά που είναι καταπληκτικά παιδιά και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και εμένα και όλους τους υπόλοιπους. Και πάρα πολύ κόσμο βρεθήκατε εκεί πέρα στο Νάσιο τώρα και πάμε στην κοινωνική περιπέτεια. Η δικιά μου ιστορία ξεκινάει το 2009 με καρδιοπάθεια, μια συγγενική κληρονομική καρδιοπάθεια τέλος πάντων, που εξελίχθηκε από υπερτροφική σε διατατική. Οπότε αναγκάστηκα να βάλω βηματοδότη. Συγγνώμη, από υπερτροφική. Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε διατατική. Οπότε αναγκάστηκα να βάλω ποινιδωτή. Μετά ξανά τον άλλαξα σε βηματοδότη, άλλαξα δεύτερο βηματοδότη. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή έφτασα σε στάδιο τελικής καρδιακής ανεπάρκειας. Και θα έπρεπε να πάω είτε σε τεχνητή καρδιά είτε να γίνει μεταμόσχευση. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς που δεν χρειάστηκα να μπω στην τεχνητή καρδιά, γιατί μας ακούνε μες στον Άσιο παιδιά που είναι σε τεχνητή καρδιά. Ναι. Και είναι μηνύματα αισιοδοξίας που δίνουμε, σαφώς, θέλουμε σε όλο τον κόσμο. Σαφώς. Και είναι δύσκολο. Δηλαδή, είναι κάτι που σε κρατάει μέχρι να βρεθεί το μόσχευμα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να είσαι και στην τεχνητή καρδιά. Δηλαδή, ας το πούμε, αυτή η περίοδο συντήρησης είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, αν αντιλαμβάνομαι. Έχει προσοχή από μικρόβια, από αυτό και για πέστε μου, κύριε Περλαντίδη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τη δικιά μου ιστορία. Με φωνάξανε δύο φορές και πάλι ήμουν πολύ τυχερός, γιατί άλλους ανθρώπους τους έχουν φωνάξει 5 και 6 φορές. Πρέπει τα μοσχεύματα να είναι ακριβώς, να είναι συμβατά. Συμβατό. Μάλιστα, να είναι συμβατό με το δότη. Συμβατό προς το δότη. Συμβατό ήταν την πρώτη φορά που με φωνάξαν, αλλά δεν ήταν καλό το μόσχευμα. Ήταν από ό,τι μου είπαν τι τότε. Εννοείτε. Ήταν από ό,τι μου είπαν χτυπημένο από το ατύχημα. Μάλιστα, μάλιστα. Και τη δεύτερη φορά ήταν ευτυχώς που με φωνάξαν, ήταν πολύ συμβατό. Πάλι από ατύχημα. Πάλι από ατύχημα, ήταν ένα παλικάρι 20 χρονών. Μέχρι εκεί μπορώ να πω βέβαια, όχι περισσότερο. Ναι, βέβαια, σίγουρα. Και βέβαια αυτό και ήταν ένα θαύμα, γιατί τη νύχτα που με φωνάξανε βρισκόμουν στη Θάσο, δηλαδή και που έχουμε μια δεύτερη επιχείρηση, μπασέτωση, και έπρεπε μέσα 4,5 ώρες να βρίσκομαι στην Αθήνα. Ναι. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, πώς λέμε, η θρησκεία, η πίστη. Συγγνώμη, επειδή μου έρχονται πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνεται πολύ άμεσα η μεταμόσχευση. Ναι, ακριβώς. Ναι. Θέλει να είσαι πολύ όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις και στο μόσχευμα και στον ασθενή. Α, να δούμε αν είναι συμβατά μεταξύ τους. Όχι και αυτό, και αν είναι έτοιμος να δει το μόσχευμα. Γιατί θα μπορούσε να έχει το οτιδήποτε. Θα μπορούσε να είναι να έχει μια μόλυση. Θα μπορούσε να μην μια ίωση. Κάτι και να μπορεί να δει το μόσχευμα. Οπότε εκείνη το βράδυ λοιπόν. Περάσαμε με τα χίλια δυο, δηλαδή με μια ψαρόβαρκα πέρασα στην Κεραμωτή, από εκεί πήρα το ταξί και λέγαμε ότι θα κατεβούμε με ταξί στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο από Καβάλα για Αθήνα και πήρα το αεροπλάνο. Κοιτάξτε και κατέβηκα. Να δείτε το θαύμα. Και όταν έφτασα βέβαια στο Νάσιο ήταν ένα ανέκδοτο, γιατί είχα κατέβει με το κοντό παντελονάκι, με τα σαμπό, ξέρετε, σαν ανεχόμουν από την παραλία, ας πούμε. Όταν μείναν τα παιδιά εκεί στο Νάσιο, μου έφυγε κάτι. Φοβερό. Ήρθε για μεταμόσχευση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει παιδεία για το θέμα μεταμόσχευση.
Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο. Ο κόσμος έχει άγνοια. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν πλέον, δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει κάρτα δωρητή οργάνων σώματος. Υπήρχε μια δυσπιστία κάποτε ότι αν κάνω την κάρτα μπορεί να πέσουν τα στοιχεία σε κάποιον και να με σκοτώσει. Παρεμπιπτόντος, όργανο να έχετε. Εμένα μου το είπα μια... πριν από 20 χρόνια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το έχω κάνει, έχω πάρει την κάρτα. 1980 τόσο με τότε με Μενέλο Τερζόπουλου που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όταν ήταν δήμαρχος και όταν έσπρωχνε μια τέτοια διαδικασία δωρητής οργάνων. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Σας λέω, ο κόσμος σου επιτίθεται γύρω-γύρω. Έχει αλλάξει. Είμαστε όλοι εν δυνάμει δότες. Έχει ψηφιστεί νόμος που είμαστε όλοι εν δυνάμει δότες. Απλώς την ώρα εκείνη που θα ζητηθούν τα όργανα να μην κάποιος συγγενής πει όχι. Να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Εδώ βέβαια θέλουν να επιστήσουν την προσοχή και στους γιατρούς. Άλλαξε νομοθετικά αυτό. Νομοθετικά, δηλαδή. Νομοθετικά. Α, πολύ ωραία. Αυτό που θέλω όμως να επιστήσουν την προσοχή και στους γιατρούς. Δηλαδή, ένας συγγενής εκείνη την ώρα είναι πολύ. Τώρα μιλάμε για μακάβρια πράγματα, αλλά πάει εκτός πέρα με τα χαμένα. Δεν θα το σκεφτεί ενδεχομένως να πει πάρετε το όργανο του παιδιού μου ή του άντρα μου ή ξέρω τι άλλο. Θα πρέπει ο γιατρός να επιμείνει να την ώρα και να πει υπάρχει το θέμα μεταμόσχευση. Θέλετε να το συζητήσουμε. Ένας άνθρωπος μπορεί να σώσει 7. Όχι έναν. Από τα όργανα του. Δίνει τα μάτια, δίνει τους ιστούς, δίνει το σηκώτη, δίνει τα νεφρά, δίνει τα πνευμόνια, την καρδιά όπως πήρα εγώ. Μάλιστα. Τα λάβατε γι' αυτό όλο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα, ας πούμε, θα σας πω μια ιστορία από μια φιλενάδα μου που τη γνώριζε η Λία, αλλά άστο δεν πειράζει. Πάνω από το ελαττωχώρι που πέθανε πριν από 4 μήνες από καρκίνο. Πριν από αυτήν είχε πεθάνει ο αδερφός της. Την ζητήσαν από τη μητέρα του το βράδυ εκείνο να τη δώσει, να δώσει τα όργανα. Και αυτή το αρνήθηκε. Την επόμενη μέρα την πήραν τα κλάματα. Ναι. Μετάνιωσε. Γιατί δεν τάωσε. Γι' αυτό ολοθέλει εκείνη την ώρα. Και φυσικά πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Να είναι... Πάμε σε μουσική. Πάμε σε μουσική. Και σε λίγο και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση θέλει ο κόσμος. Κρατάμε λίγο το ακροατήριο σε αναμονή. Υπάρχει λόγος. Στον δρόμο, ας έχουμε στο νου μας πίσω πάντα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ότι εκείνη την ώρα είναι κρίμα να πάνε δεν στο χώμα. Δεν ξέρεις από πού μπορεί να έρθει. Είναι κρίμα να πάνε στο χώμα τόσα όργανα. Να τα δώσουμε, να σώσουμε 7 ανθρώπους. Δεν είναι μόνο η καρδιά που πήρα εγώ, είναι όλα τα υπόλοιπα. Και 7, 3, 4. Όσους μπορούμε, βάσει τόσο. Όσους περισσότερους μπορούμε. Άρα πρέπει να έχουμε extra large σκέψη. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι κρίμα να. Πρέπει. Να φανταστείτε λίγο, αν θέλετε, να σας πω αυτό. Ότι, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω, έτσι, ότι εγώ ας πούμε περίμενα 4,5 χρόνια για να βρεθεί καρδιά. Βέβαια είναι θέμα τύχης. Μπορεί να βρισκόταν και την επόμενη μέρα. Έτσι, είναι θέμα πόσο ποτέ θα συμβαστώ όμως ποτέ. Ναι. Αλλά φανταστείτε όταν, ας πούμε, στην Ισπανία, ας το πούμε έτσι, η αναμονή για μια μεταμόσχευση είναι 8 μήνες. Αυτό τώρα είναι έχουν άλλη σκέψη, άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει είτε από το κράτος, ότι θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερες διαφημίσεις. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Να ενημερωθεί. Και σημαντικό ρόλο παίζουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ουσιαστικά ξεκινάει. Και από εκεί και ύστερα, μέσα στο σχολείο, θα έπρεπε να γίνεται κουβέντα από μικρά παιδιά ακόμα να γνωρίζουν. Ναι. Τι εστί μεταμόσχευση. Δεν είναι κακό. Εντάξει, μικρά παιδιά λέγοντα. Δεν μιλάμε τώρα του δημοτικού, μιλάμε του γενικού. Συνειδητοποιημένα. Ακριβώς, που θα μπορούσαν να σκεφτούν κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Εγώ να θέσω ένα ερώτημα, αν με επιτρέπετε. Αν όλοι βάλουμε τον εαυτό μας στη διαδικασία αυτή της αναμονής, της αγωνίας, να βρεις ένα όργανο για να σωθείς, δεν θα βελτιωθεί. Δηλαδή, έστω και ένα λιθαράκι. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Πρέπει όλοι να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι της διαδικασίας, το ότι ψάχνω να βρω ένα όργανο για να σωθώ. Ακριβώς. Να σωθεί το παιδί μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου. Δηλαδή, να σωθεί ο συνάνθρωπος πάνω απ' όλα. Ναι, ας το πιάσουμε λίγο να τους ευαισθητοποιήσουμε από την οικογένειά τους πρώτα. Εγώ έχω γνωρίσει τόσους φίλους, έχω τόσα παιδιά πλέον που γνωριζόμαστε μέσα στον Άσιο. Πραγματικά είναι αυτό που σας λέω. Δηλαδή, μακάρι να μην μπορούσαμε να κάτσουν καθόλου μέσα στην κλινική.
Έχω φίλους που δεν ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν κάτσει 6 μήνες μέσα στην κλινική, 7. Και περιμένουν και περιμένουν και δεν φαντάζεστε την αγωνία αυτή. Αλλά είναι στην φυλακή. Έτσι, δηλαδή, τι φυλακή, τι νοσοκομείο. Λέγε πράγμα εκείνη την ώρα. Στη φυλακή τουλάχιστον είναι υγιής, θεωρώ. Αν και δεν είναι ωραία. Καλά, καλά, εντάξει. Ωραία, στη φυλακή εκεί πέρα. Ευχαριστώ. Αυτά είναι όσον αφορά βέβαια για να φημίσουμε λίγο τον κόσμο, είπαμε για τη δωρεά οργάνωση. Τώρα από εκεί και ύστερα, αν θέλετε, δεν ξέρω αν με επιτρέπετε. Βεβαίως θα σας επιτρέψουμε. Θα ήθελα να ζητήσω και κάτι ακόμα, δηλαδή να πούμε λίγο ότι το ανάλγητο κράτος, ας το πούμε έτσι. Είναι, έτσι, που έτσι. Πάντοτε είναι ανάλγητο και δυστυχώς τα βλέπουμε με άλλη φιλοσοφία και σκέψη. Ακριβώς. Κοιτάνε αριθμούς, δεν βλέπουν το συνέστημα, δεν βλέπουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Εμείς αυτά σχολιάζουμε κάθε μέρα. Μια εμπειρία, ας πούμε, δική μου είναι ότι πριν από μένα έκανε μεταμόσχευση μια κοπέλα. Δεν θα σας πω. Ναι, δεν έχει χρειάζεται. Είναι τα προσωπικά δεδομένα και τώρα είναι αυστηρά. Ακριβώς, η οποία ήταν μάλιστα καρκινοπαθής πριν και της είχαν πάρει το σαν κόψει το ένα πόδι. Από τις χημειοθεραπείες έπαθε η καρδιά της, οπότε χρειάστηκε να κάνει μεταμόσχευση. Ουσιαστικά η κοπέλα ζει με μία σύνταξη, με ένα πίδωμα από την πρόνοια. Έτσι. Και από εκεί και ύστερα, όταν έγινε η μεταμόσχευση, πήρε και ένα διατροφικό επίδομα, όπως το παίρνουν οι μεταμοσχευμένοι. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό που θέλω να σας πω το εξής, ότι όταν βγαίνουμε από μία μεταμόσχευση στην Αθήνα, πρέπει να μείνουμε 4 μήνες για να μας παρακολουθούν. Εκεί κοντά, κτλ. Εκεί λοιπόν, αν δεν βρει σπίτι. Υπάρχουν έξοδα. Βέβαια. Όχι, και δεν βρίσκει. Γιατί όταν πας για 4 μήνες, θα πει σε έναν ιδιοκτήτη ότι θέλω να είναι σπίτι για 4 μήνες. 4 μήνες, δεν σου πει κανένα. Ναι. Οπότε αναγκαζόμαστε να νοικιάζουμε σπίτια Airbnb. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω εμπειρία. Τα οποία ποια είναι αυτά. Τα οποία είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, εγώ λέω ότι δόξα τω Θεώ, έχω τον τρόπο μου, εν πάση περιπτώσει, μπόρεσα να το πληρώσω. Ήταν 700 ευρώ το μήνα. Αυτά θέλω να κάνω μια σύγκριση με την Αγγλία, γιατί εγώ υπήρξε μακρινό γενικό μου άτομο και τους κάλυψε όλα τα έξοδα. Θα καταλήξουμε σε αυτό, θα σας έλεγα έτσι, γι' αυτό μετά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν, έχετε ένας άλλος άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν έχει λεφτά και έχει να δώσει 250-300 ευρώ. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δεν υπάρχει το κράτος στην Αθήνα. Είναι καταδικασμένος. Να θέλει να το στηρίξει. Ακόμα, αν θέλετε, σε εμάς, σε μένα προσωπικά, κάθε 4 μέρες πρέπει να κάνω εξετάσεις αίματος. Όταν πηγαίνω στο ΙΚΑ να τις γράψω, μου λέει δεν μπορείς να τις γράψεις όλες γιατί τις κάνεις πολύ συχνά. Δεν πέρασε ο μήνας, που ξέρω, ναι. Οπότε αναγκαζόμαστε άλλες να γράφουμε και άλλες να γράφουμε. Εσείς να φανταστώ από κέφι τις γράφετε. Δεν είναι, κάνετε από κέφι, κάνετε 4 μέρες. Άλλες να πληρώνουμε. Δηλαδή είναι αδιανόητα αυτά. Τώρα, αυτό που είπατε πριν. Όταν κατεβαίνω εγώ κάθε φορά στον Άσο και οποιοδήποτε άλλο ασθενής σαν και εμένα, ό,τι έξοδα θα κάνει, επειδή είναι από όλη την Ελλάδα, θα πρέπει να πληρώσει. Όταν λοιπόν όμως, επειδή έχουμε εδώ στην Κατερίνη, υπάρχει κοπέλα που έχει κάνει μεταμόσχευση πνευμόνων, φίλε Νάνα, και δεν κάνουμε μεταμόσχευση πνευμόνων στην Ελλάδα και την κάνουμε στην Αυστρία, εκεί παίρνει σύνοδο μαζί τη. Και καλύπτονται όλα τα έξοδα. Καλύπτονται όλα τα έξοδα. Θα σας πω, το ξέρω προσωπικά, γιατί λέω ότι γνωρίζω την ελληνική γλώσσα. Να πληρώνουμε, με συγχωρείτε, το ελληνικό δημόσιο, να πληρώνουν τους Αυστριακούς, αλλά να πληρώνουν τους Έλληνες. Έχα καλύψει όλη τη φάση του συγγενικού ατόμου. Από θέμα φαξ τότε που υπήρχαν τηλεφωνήματα και το και γνωρίζω από πολύ κοντά την υπόθεση. Έτσι. Κάλυπτε τα πάντα η Ελλάδα. Αυτό σας λέω. Ας πούμε τώρα στην προηγούμενη περίπτωση μας ακούει αυτό το παιδί που μιλάω. Είναι δημόσιος υπάλληλος σε αναρωτική άδεια. Γιατί είναι μέσα στον Άσο. Ναι, ναι. Επειδή είναι ακριβώς δημόσιος υπάλληλος, δεν δικαιούται. Συγγνώμη, το πω αλλιώς. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι όταν βάζει την τεχνητή καρδιά, δικαιούσε επίδομα συνοδού. Και είναι λογικό. Γιατί κάποιος να σε περιποιείται, να σε κάνει. Λοιπόν, αν έχεις πάρει αναπηρική σύνταξη, δικαιούσε επίδομα συνοδού. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, επειδή δεν θέλει να πάρει αναπηρική σύνταξη, αν κάνω μεταμόσχευση, θέλω να συνεχίσω να είμαι καθηγητής. Okay, ωραία. Όχι. Επειδή είσαι λοιπόν ενεργός δημοσιογράφος, δεν δικαιούσε σε επίδομα συνοδού. Τώρα τι να πω. Τα βγάζεις πέρα μόνο σου. Τι ντροπή. Ένα δεύτερο μετά τα φάρμακα. Σε ανθρώπους σαν και εμάς που παίρνουμε φάρμακα πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, ανασοκατασταλτικά, κορτιζόνες, χιλιαδιό, 25% συμμετοχή. Α! Βεβαίως. Εκτός από τα φάρμακα που παρέχει το ΕΟΠΗ, τα οποία είναι με μηδενική κάλυψη. Άλλο τα υπόλοιπα με 25%. Μία λέξη θα πω, κρίμα. Τι να πω. Κρίμα. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα που ξεχάσουμε τα οικονομικά. Έτσι, και ερχόμαστε πάλι στο διαδίκτυο. Ας πάμε στο πρώτο μήνυμα και να πούμε μοσχεύματα, παιδιά, μοσχεύματα. Δώστε μοσχεύματα να τελειώσουμε. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Το βάσανο των ανθρώπων να τελειώσει ζωή. Χαρίστε ζωή, μπράβο. Ένα το μήνυμα που φεύγει. Υπάρχει ένα έντυπο που λέει πόσες ζωές θες να ζήσεις.
Ναι, υπάρχει αυτό. Ή πόσες ζωές θες να σώσεις. Πόσες ζωές θες να χαρίσεις, εγώ θα ξαναπώ. Είναι ακριβώς, ένα δώρο. Ακριβώς. Μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε ένα δώρο σε ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν. Έτσι, είναι απλό χέρι. Από έναν άνθρωπο που πλέον δεν μπορεί να ζήσει. Και γενικότερα, παιδιά, και γενικότερα παιδιά, γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί, λέω εγώ. Όχι, δεν μπορεί, δεν ζει. Ας φέρουμε λίγο, ας συμβαθμίσουμε τα πράγματα, λίγο ας δούμε τη φιλανθρωπία λίγο πιο σοβαρά. Και ας δούμε ρεαλιστικά. Και τη φιλανθρωπία. Τη ζωή μας πάνω απ' όλα. Τη ζωή μας πάνω απ' όλα. Διότι δεν ξέρεις ποτέ το δράμα πόσο κοντά είναι, πόσο μακριά είναι από τον καθένα. Δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, τι σε περιμένει παρακάτω. Τα διέξοδα, να πούμε, των ανθρώπων είναι πάρα πολλά. Τα οικονομικά αδιέξοδα. Τα οικονομικά αδιέξοδα και ειδικά αυτή την εποχή. Ειδικά αυτή την εποχή. Και εντάξει, μπορεί κάποιοι να περνούν δραματικές συνθήκες. Να το πούμε λίγο αυτό. Αλλά αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας σας το έχουμε, γιατί, ναι, γιατί δεν μπορούμε να κρεμόμαστε, ποτέ, να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε, ναι, να κρεμόμαστε πάντα στα ιδρύματα Νιάρχου ή Ωνασίου ή αυτό, για το πότε, ας πούμε, θα μπορέσουν να κάνουν μια δωρεά σε κάποιο σύλλογο. Σαφώς. Πρέπει να υπάρχει. Πρέπει, τότε, γιατί στήριξη. Υπάρχει το κράτος, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κράτος. Τουλάχιστον σε τόσο σοβαρά θέματα, έτσι, δεν το συζητάμε. Γιατί μιλάμε για σοβαρά ζητήματα. Έτσι δεν είναι, η λέξη. Έτσι είναι, από τα κυριότερα και τα πιο σοβαρά θέματα. Και επειδή, εντάξει, εγώ είμαι λίγο, Αγγελική, ευαισθητοποιημένος και εγώ πάρα πολύ σε, σε αυτό το συγκεκριμένο το κομμάτι, και σου είπα ότι από το 1980 και κάτι ήμουνα μέσα, ναι, σε αυτή την ιστορία, τότε επί Μενέλαου Τερζόπουλου, το λέω δύο φορές γιατί έκανε μεγάλη προσπάθεια ο πρώην δήμαρχος εδώ για τους δωρητές οργάνων, για να υπακθούν, και τότε υπήρχαν άλλοι νόμοι, όπως είπε ο κύριος Περνοντίδης, τώρα είμαστε. Εγώ πάντως νιώθω μια ανακούφιση που άκουσα, λοιπόν, ότι άλλαξε η νομοθεσία, ναι, πάνω. Τουλάχιστον αυτό είμαι, έτσι είμαι ενημερωμένος κι εγώ. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, αλλά νομίζω και ότι πλέον είναι έτσι. Και από εκεί πέρα να μείνουμε ότι κανένας, αυτό που είπα λίγο πριν, δεν έκανε συμβόλαιο με το Θεό. Βεβαίως. Ότι μπορεί να πάρει τη ζωή του να τη φέρει μέχρι και τα 100 χρόνια. Ούτως ή άλλως το στηρίζει. Όχι, να σας πω, το στηρίζει και η Εκκλησία. Ναι. Σαφώς. Παλιά είχε λίγες επιφυλάξεις. Εντάξει, το στηρίζει ο τώρα, αλλά πλέον σαφώς έχουν ενημερωθεί καλύτερα. Εγώ νομίζω και ότι, πάντα φταίει η έλλειψη ενημέρωση, καλής και σωστής ενημέρωσης. Αυτό συμβαίνει και με τον κόσμο. Δηλαδή είναι ένα αποτρεπτικό κομμάτι που δεν το αγγίζουν εύκολα, νομίζω, λόγω του ότι δεν είναι ενημερωμένοι σωστά. Λοιπόν. Εγώ και πάλι να σε ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτό το ευχαριστώ ένα όμορφο τραγούδι. Γερός. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι, όπως σας είπα, τους γιατρούς, τον Ρούτος Φιλίδωκο, προσπαντών, ναι, καλά κάνετε, καλά προπαντός, κάνετε. Προπαντός, την οικογένεια του Δότη. Ναι. Και αν μας ακούει, μακάρι. Καλά να είναι και που είναι οι άνθρωποι πραγματικά μέσα στον πόνο τους. Σίγουρα, με σώσαν. Σκέφτηκαν σωστά, είναι και 50. Άκουσες τι είπε. Ναι. Με σώσαν. Ναι. Ναι. Η πιο ωραία, φρασούλα που ακούσαμε σήμερα. Για να πω και λίγο για τους πολιτικούς, γιατί η εκπομπή ήταν καθαρά πολιτική, αλλά την αλλάξαμε σήμερα. Δεν πειράζει. Λέω πολλές φορές, είναι σήμερα Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου του 2018, σωτήριο έτος, και λέω φτάνει, άλλο σώσιμο δεν θέλω. Από τους σωτήρες. Τις Μεσσίες. Ναι. Να το πω. Να οι σωτήρες. Εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο που είχε σωτήρες. Τον βλέπουμε μπροστά μας. Να το θαύμα της ζωής. Λοιπόν, το θαύμα της ζωής. Βασίλης Περλαντίδης, κυρίες και κύριοι, για περισσότερο, όσοι θέλετε, κατευθυνθείτε. Αν θέλετε να σας αναφέρω ότι υπάρχει ο Σύλλογος Μεταμοσχευμένων. Για να μας το πείτε γι' αυτό. Συνεχίζω. Μπορείτε να το βρείτε δηλαδή μες στο Facebook. Ναι. Αν σκεφτείτε και στο Google. Και στο Google, ναι. Α, ο Σύλλογος λέγεται Συνεχίζω. Συνεχίζω. Σύλλογος Μεταμοσχευμένων Καρδιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, μουσική αφιερωμένη στο Βασίλη Περλαντίδη, ναι, που μας έκανε την τιμή σήμερα, είναι εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε. Κλείσουμε λοιπόν με μια πολιτική, έτσι, αιχμηρή, έτσι, συζήτηση εδώ με την Αγγελική. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.
Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά, να πω λίγο την ιστορία του βατράχου με το νερό, το ζεστό και με την κατσαρόλα, τι ξέρεις. Παρακαλώ. Όχι, του βατράχου, δεν ξέρεις. Για πες. Δηλαδή έβαλε μέσα ένα βατράχο.